Λοιπόν, συγκεντρωθήκαμε εδώ στο Δημαρχείο του Δήμου Ελευσίου, σαν ΠΕΔ Κρήτης, για να συζητήσουμε ένα κρίσιμο θέμα, όπως είναι η υγειονομική κατάσταση στο νησί μας. Παραβρέθηκε ο κ. Βασιλείου, ο διοικητής της 7ης ΥΠΕ, ο διοικητής του Βενζελίου Νοσοκομείου, ο κ. Καλτιαδάκης, και φορείς, πρόεδροι ιατρικών συλλόγων, ο εκπρόσωπος των εργαζομένων, ο κ. Βρύσαλης, και εξέθεσαν όλες τις απόψεις τους. Προφανώς δεν είναι ώρα εφησυχασμού. Θα πρέπει όλοι μαζί να δούμε πώς μπορούμε να συνθέσουμε ένα δίκαιο σύνολο αιτημάτων στην κατεύθυνση της προάσπισης φυσικά του δημόσιου χαρακτήρα της υγείας στο νησί μας και στην εξασφάλιση των πολιτών και των πολιτών της Κρήτης, αλλά και των χιλιάδων εκατομμυρίων, θα έλεγα, επισκεπτών μας, ότι ζουν σε ένα χώρο που μπορούν να νιώθουν υγειονομικά ασφαλείς. Θα συντονίσουμε τις ενέργειές μας και με τον κύριο Περιφερειάρχη και με τους υπόλοιπους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους του νησιού και θεωρώ ότι κάποια πράγματα που είναι δίκαια και μπορούν να τα προωθήσουμε θα ακουστούν και από το Υπουργείο. Άλλωστε, έχει δεσμευτεί ο κύριος Υπουργός Υγείας ότι θα έρθει στο νησί μας για να μας εκθέσει τις απόψεις του. Εάν αυτό δεν γίνει σύντομα, θα πρέπει εμείς να τον επισκεφτούμε, γιατί πραγματικά θα θέλαμε πριν ξεκινήσει η τουριστική περίοδος, που αναμένεται πάρα πολύ έντονη, να έχουμε λύσει βασικά θέματα σε όλα τα νοσοκομεία και σε όλες τις μονάδες υγείας του νησιού μας.